Χαίρετε. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα αφιέρωμα του CNN Insights, το οποίο αυτή τη φορά έχει ως θέμα του το ελαιόλαδο και μια αγορά γενικότερα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ένα προϊόν το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα εξαγώγημα προϊόντα της Ελλάδας και ίσως από τα πιο πλέον χαρακτηριστικά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίηση Ελαιολάδου, μεγάλο όνομα, σε Vitel για συντομία. Και έχετε κάνει αρκετά καλή δουλειά, νομίζω, γενικότερα όσον αφορά την προ. Προσπαθείτε. Προσπαθούμε, γιατί το αξίζει το προϊόν, το αξίζει η αγορά, το αξίζουν οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις. Γενικώς οπότε είναι από τα μεγάλα, από τα προϊόντα τα πιο γνωστά και τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα. Συχνά το αποκαλούμε εθνικό προϊόν και όχι καθ' υπερβολή. Είναι πράγματι το εθνικό μας προϊόν, γιατί ουσιαστικά και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής οικονομίας σε αξία προϊόντος, αλλά και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο αριθμό αγροτικών οικογένειων. Τις υπολογίζουμε περίπου 600.000 οικογένειες που ασχολούνται με τον ελαιοκομικό τομέα. Και είναι γνωστό ότι εξάγουμε χύμα, δηλαδή ελαιόλαδο, σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες. Αυτό πώς μπορούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πώς προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Κοιτάξτε, σε ό,τι συμβαίνει και σε όλα τα προϊόντα, η δύναμη είναι στη διακίνηση κατά κάποιο τρόπο, και αν δεν έχεις καταστήσει επώνυμο το προϊόν σου, αναγκαστικά κάποιος άλλος θα κερδίσει αυτά τα μερίδια. Οι Ιταλοί επί πάνω από 100 χρόνια έχουν κερδίσει τις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού, ξεκινώντας από την Δυτική Ευρώπη και βεβαίως στην Αμερική και στην Αυστραλία. Κατά συνέπεια, και δεδομένου ότι δεν μπορούν να έχουν τον όγκο παραγωγής που χρειάζονται για τις αυξημένες ανάγκες τους, κατέφευγαν στην Ελλάδα επί δεκαετίες και έτσι αγοράζουν τις καλύτερες ποσότητες στο ξεκίνημα της ελαιοπαραγωγικής περιοχής, τις οποίες αναμειγνύουν με τις δικές τους για να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση. Και ουσιαστικά αλλάζουν και χρησιμοποιούν και την πακετοποίηση, την τυποποίηση των προϊόντων. Φτιάχνουν ένα brand, δηλαδή. Αξιοποιούν το εθνικό τους brand. Το Made in Italy είναι δυνατό και βεβαίως μακάρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που και εμείς τα δικά μας τα προϊόντα να είναι τόσο αναγνωρίσιμα και να έχουν επώνυμη ζήτηση. Αυτή είναι και η επιδίωξη και ο στόχος μας. Ποιο βλέπετε να είναι το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου, δηλαδή πού υπάρχει γόνιμο έδαφος για το ελληνικό προϊόν, πού βλέπετε? Σε επίπεδο τιμής έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα το ισπανικό είναι εξαιρετικά χαμηλότερη η τιμή του. Σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας επίσης έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί η Ιταλία είναι δεκαετίες πιο γνωστή από τη μόδα τους στην Ιταλική, από τα αυτοκίνητά τους, από τα παπούτσια τους, από. Κατά συνέπεια, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι εγκλωβισμένο μέσα σε αυτές τις δύο δυνατές ανταγωνίστριες χώρες. Φυσικά αναζητούμε δική μας ταυτότητα και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αγορές οι οποίες να έχουν μία διαφοροποίηση, τα ντελικατέσεν, τα σημεία τα οποία μπορούν να πληρώσουν κάτι περισσότερο, ένα ακριβό αλλά ποιοτικό ελαιόλαδο. Άρα, σε κομμάτια που υπάρχουν ψηλή προστιθέμενη αξία. Σημαία μας είναι η ποιότητα, φυσικά προστιθέμενη αξία η οποία κατακτάται μόνο με το επώνυμο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Οικονόμου για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε και καλό κουράγιο στην προσπάθεια που κάνετε.